στον αθλητικό όμιλο με Λάμπον, άφησαν για λίγο στην άκρη τις μπάλες και τα ποδοσφαιρικά παπούτσια και έπιασαν λίρα και λαούτα, πραγματοποιώντας μια όμορφη καντάδα στα όμορφα και γραφικά σοκάκια του χωριού του ορεινού Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, εκεί όπου η παρέα και το γλέντι είναι τρόπο ζωής, με τις ξακουστές με λαμπιανές καντάδες, η ομάδα του ΑΟ με Λάμπον φρόντισε να καλωσορίσει με ένα ξεχωριστό και μοναδικό τρόπο το 2020, κόβοντας την πρωτοχρονιάτικη πίτα στο πνευματικό κέντρο της περιοχής. Μετά την κοπή της πίτας με την ευχή των ιερέων Βαγγέλη Τσουρδαλάκη και Χρήστου Μαυρογιώργη, σύντομο χαιρετισμό απίθυνε ο πρόεδρος του Σωματείου Γιώργος Μαργαρίτης και στάθηκε στην σημασία ύπαρξης του ΑΟ με Λάμπον για την νεολαία του χωριού. Παράλληλα, παρουσιάστηκε ένα εξαιρετικό βίντεο με αρχαϊκές φωτογραφίες αλλά και βίντεο αγώνα προ 30 ετών της ομάδας, το οποίο επιμελήθηκε και δημιούργησε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Βασιλείου Αντώνης Τσουρδαλάκης. Ακολούθησε η μελαμπιανή καντάδα και η ποδοσφαιρική ομάδα έγινε ένα με το υπόλοιπο χωριό και τους μερακλείδες κατοίκους του, συνδυάζοντας τον αθλητισμό με τον πολιτισμό. Η διοίκηση, ο προπονητής Γιώργος Δημούδης και το ποδοσφαιρικό τμήμα περπάτησαν στα όμορφα και γραφικά σοκάκια των Μελάμπων με τις κοντιλιές του Ραφαήλ Παπαδογιάννη και την γλυκύτητα των λαούτων του Κωστή Κυριακάκη και του Κώστα Μαργαρίτη, με όμορφες ματινάδες και με τελική κατάληξη στο γήπεδο Μελάμπων. Με την ολοκλήρωση της μελαμπιανής καντάδας, άπαντες κατέληξαν στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μελάμπων, όπου το σωματείο πρόσφερε πλούσιο γεύμα σε όλους τους παρευρισκόμενους.